Γίνονται επενδύσει στον πύργο του Πειραιά, η Inditex, γνωστή ζάρα, ανοίγει τις δουλειές της. Γεια μας. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Inditex λοιπόν, αυτός ο κολοσσός με έδρα την Ισπανία, ετοιμάζει λοιπόν ένα αρκετά μεγάλο επενδυτικό βήμα στη χώρα μας. Πρόκειται λοιπόν για τα μεγαλύτερα καταστήματα, τα οποία θα ανοίξει το μεγαλύτερο κατάστημα το οποίο θα ανοίξει στη χώρα μας, το κατάστημα Ζάρα στον πύργο του Πειραιά. Λοιπόν, αυτό το κατάστημα θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο κατάστημα Ζάρα στον κόσμο, Μαρία, καλύπτοντα μέρο του ισογείου, του ημιορόφου, του πρώτου και του δεύτερου ορόφου από τον πύργο του Πειραιά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την εικόνα η οποία είναι από τι προηγούμενε ημέρε που κατά ε, τι βραδινέ ώρε Ανά κάποια διαστήματα βλέπουμε να φωταγωγείται ο πύργος του Πειραιά με το λογότυπο της ΖΑΡΑ ε, και οι, τα εγγένεια λοιπόν αυτά θα γίνουν την Παρασκευή. Από την Παρασκευή λοιπόν θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα ΖΑΡΑ στον κόσμο. Να πούμε ότι θα είναι η συνολική του έκταση στα 6.000 τετραγωνικά μέτρα, ένα πραγματικά τεράστιο κατάστημα. Και θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Πρώτο είναι στο Ρότερνταμ και το δεύτερο στην Πλάζα Εσπάνας στη Μαδρίτη. Ενώ μετά από μα ακολουθεί το τέταρτο μεγαλύτερο πλέον κατάστημα στο Ντουμπάι, Μαρία. Μάλιστα, τώρα εδώ να. η νυχτερινή όψη του Πυριά θυμίζει κάτι από Τόκιο. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε τώρα λίγο στην υπερβολή ε, του. Και... Αλλά αν αυτό όλο το, το συνδέσουμε νοητά και με το μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας μέσα στα επόμενα 5-6 χρόνια προφανώς θα γνωρίσει μεγάλη άνθηση όλο αυτό το κομμάτι τουλάχιστον εμπορική. Σωστά Μαρία, γιατί για πολλούς ο Πειραιάς είναι η αρχή αυτής της Μαρίνας, της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Με συγχωρείτε, όχι Χιμαρινέ Ριβιέρα. Είναι η αρχή τη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Οπότε, ναι, ίσω να το πάρουμε ε, ω ένα χαρακτηριστικό σημείο για την αρχή αυτή τη ανάπτυξη η οποία έρχεται. Και να πούμε ότι ο όμιλο Inditex, επειδή το έχουμε, το, το έχουμε αναφέρει από εδώ, από τη συχνότητά μα και από την εκπομπή, ε, ήταν ε, ο τζίρο του ομίλου έφτασε τα 35,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2023. Οπότε, όπω καταλαβαίνουμε και από θέμα μεγεθών, είναι ένας αρκετά μεγάλος παίκτη ο οποίος ε, επενδύει στην ελληνική αγορά.